Σε κόντρα εξελίχθηκε το πού είναι ο εργαστηριακός εξοπλισμός των υποκατεδάφης ηλικίων της Κισάμου που είναι σε εξέλιξη. Από τη μία, τα μέλη της οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Κισάμου, καταγγέλουν με ανακοίνωσή τους ότι ο εργαστηριακός εξοπλισμός εξαφανίστηκε, όπως και οι διευθυντές των σχολείων, οι οποίοι το γνωστοποίησαν στο Δήμο, στη Σχολική Επιτροπή και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων. Από την άλλη, ο Δήμαρχος Κισάμου λέει ότι ο εξοπλισμός φυλάσσεται σε αποθηκευτικούς χώρους και δεν παραχωρήθηκε σε κανέναν, όπως υποστηρίζει ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ. Λογικότατο, όταν γίνεται μια κατεδάφιση, τα χρήσιμα αντικείμενα ή εξοπλισμός να διατηρούνται. Αυτά είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Εμείς είχαμε καταγγελίες από την οργάνωσή μας, Κισάμου, αλλά και από το σχολείο, ότι δεν γίνεται η σωστή διαδικασία. Είμαστε συνεργασία και οι καθηγητές και του Γενικού Λυκείου και του Τεχνικού Λυκείου, του ΕΠΑΛ, σε συνεργασία με τον εργολάβο και με το Δήμο, με βοήθεια του Δήμου και με εργολάβο που έχουμε αναθέσει τη μεταφορά, ό,τι χρειάζεται στους μαθητές και ό,τι χρειάζεται στους καθηγητές μεταφέρεται σε χώρους που μας υποδεικνύονται από τους ίδιους καθηγητές. Άλλα μεταφέρονται στο γυμνάσιο, εκεί που στεγάζεται τώρα το ΓΕΛ, άλλα μεταφέρονται εκεί που στεγάζεται το ΕΠΑΛ και άλλα μεταφέρονται σε αποθήκες του Δήμου. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο υπόμνημα των διευθυντών, ο μόνιμος εξοπλισμός που λείπει είναι από το εργαστήριο θερμοϊδραυλικών αλλά και αναλωσίμων που χρησιμοποιούνταν για εργαστηριακά μαθήματα. Πρόκειται για δεκάδες αντικείμενα τα οποία φυλάσσονταν σε ένα προκάτ του οποίου η πόρτα μέχρι και την περασμένη Τετάρτη δεν είχε παραβιαστεί η μέρα που τα σχολεία παραδόθηκαν στον εργολάβο. Την επόμενη μέρα όμως, την Πέμπτη, είχε παραβιαστεί ο χώρος. Τα πάντα μεταφέρονται με ευλάβεια. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται. Mm-hmm. Και θέλουν οι καθηγητές μας. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν ο Δήμος Κισάμου θεωρεί ότι έχει πράξει σωστά, είναι πάρα πολύ απλό, εφόσον έχει αποθηκεύσει το σύνολο του εξοπλισμού, να μεταφέρει προς την τοπική κοινωνία το τι έχει αποθηκεύσει και τι θα έπρεπε να αποθηκεύσει και τι έχει αποθηκεύσει. Για το θέμα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση παρουσία των διευθυντών των σχολείων, οι οποίοι εξέφρασαν την ανησυχία τους για τον τρόπο εξέλιξης της κατεδάφισης, η οποία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε 100 ημέρες. Και αφορά το ΓΕΛ, λέει, τελειώσει. Τα πάντα έχουν πάρθει στο Γενικό Λύκειο και έχουν μεταφερθεί με την υπόθεση του διευθυντή των καθηγητών εκεί πέρα που πρέπει. Τώρα μεταφέρεται το ΕΠΑΛ. Δυστυχώς αυτά τα σχολεία κινδυνεύουν να γίνουν σαν το γιοφύρι της Σάρτας. Επαναλαμβάνω, η Νέα Δημοκρατία ισχυριζόταν ότι το Σεπτέμβριο του 2022 θα είχαν τελειώσει.